Διαβάζω εδώ για τις χώρες του κόσμου και τις ελλείψεις που έχουν, Μαρία. Η Βενεζουέλα έχει έλλειψη, λέει, σε βασικά είδη όπως το χαρτί τουαλέτας. Ναι, έχει έλλειψη εδώ. Και με τι. Έλατε. Το Μεξικό ξεμένει από δοντιάτρους. Σε 100.000 πολίτες αντιστοιχούν μόλις 10 δοντίατροι. Όχι. Πάρα πολύ λίγοι. Στην Ιαπωνία έχουν ξεμείνει από σεξ. Το φαινόμενο έχει και όνομα, λέγεται Σεκούσου Σινάι Σοκόγκουν. Ρωτήσαμε έναν άντρα στους 25%. Ωραία, Σεκούσου Σινάι. Προτιμώ να ασχολείμαι μόνος μου με το δικό μου. Η άλλη έχει την άλλη την άποψή του. Αχώσου είχαν γιου, αρρώχωσου. Και εγώ αισθάνομαι πεινασμένη σεξουαλικά, αλλά δεν υπάρχουν άντρες. Αυτός επιμένει κάτι. Ωραία, Σινάι. Εγώ το βαρκεί με αυτό. Τέλος, τα νησιά Φερόε ξεμένουν από γυναίκες. Αυτά τα νησιά ξεμένουν από γυναίκες καθώς υπήρξε ένα κύμα φυγής των γυναικών. Οι άνδρες των νησιών κατέφυγαν σε εισαγωγή. Παρακαλώ. Ναι. Καλημέρα. Ποιος? Η Μιφέη. Πώς, Μιλφέη? Όχι, καλέ Μιλφέη, την άσε. Το μυαλό στο φαγητό. Το μυαλό σου στο φαγητό. Είπε, είμαι η Φέη και εγώ άκουσα Μιλφέη. Μιλφέη, το μυαλό σου όντως είναι στο φαγητό. About appetite, pumpkin pie, Μιλφέη. Περιόρεξε αυτό λοπτήθα. Βεβαίως αυτό. Πάμε στο επόμενο. I am alone and deserted. Είμαι μόνος και απτή. Deserted. Από το desert. Κατελημένο. Α, κέριμος. Έλατε, έλατε. Yes, Google, ναι. I did them on me. Τα έκανα πάνω μου. Πάνω από μισές γυναίκες ζητούν τα ρέστα για κάτι που αυτές ονειρεύτηκαν. Αν έχετε ξυπνήσει κάποτε και δεν νιώθετε, θέλετε να μαλώσετε με τον σύντροφό σας που σας απάτησε στο όνειρό σας. Αυτό ναι, τραγικό, τραγικό. Γιατί είναι τραγικό? Ξυπνάω και είμαι νευριασμένη, θέλω να σε δείρω. Εσύ το δες, δεν το δαγώ. Όπως αποκαλύπτει πρόσφατη έρευνα που έγινε στη Μεγάλη Βρετανία, δεν είναι λίγοι άνδρες που έχουν βρεθεί απολογούμενοι πρωί-πρωί για απιστία. Μέχρι και απόκτηση παιδιού με άλλη γυναίκα. Oh. Ναι. Κοιμάσαι εσύ, ρε παιδί μου. Κοιμάμαι. Και βλέπεις ένα όνειρο και με βλέπεις εμένα με κάποια φίλη σου. Έξαλλη. Θα σηκωθώ το πρωί, το τι θα γίνει, ο κακός χαμός. Και γιατί δεν τηλεφωνείς τη φίλη σου, να της πεις τι δουλειά θέλεις στα όνειρά μου, πλήρωσε εισιτήριο. Εγώ δεν φταίω τίποτα. Εσύ φταίς για όλα. Εσύ. Ποιος άλλος? Πόσο εμπιστεύονται οι Έλληνες στα μαζικά, τα ΜΜΕ στη χώρα? Μεγάλη έρευνα από το Ευρωβαρόμετρο για την ανεξαρτησία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Και όχι μόνο. Περίπου 9 στους 10 Έλληνες και πάνω από τους μισούς Ευρωπαίους δεν εμπιστεύονται τα ΜΜΕ στη χώρα τους. Σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρόμετρου κτλ. Σύμφωνα με την έρευνα, σημειώνεται ότι τόσο οι Έλληνες όσο και ο μέσος όρος όλων των Ευρωπαίων πολιτών, ακούστε με Ευρωπαίοι και Έλληνες, κατατάσσουν το ραδιόφωνο στο πιο αξιόπιστο μέσο ενημέρωσης και ψυχαγωγίας στη χώρα τους με ποσοστό 60%. Δουλεύουμε Μπράβο. Σκληρά γι' αυτό. Ευχαριστώ. Δεύτερη θέση των αξιόπιστων ΜΜΕ κατατάσσουν οι Έλληνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με ποσοστό 38%. Καλά, οι τηλεοράσεις και τα περιοδικά είναι κατά διαβόλου. Μας θεωρούν το ραδιόφωνο ότι δεν διαπλέκεται. Ιδιαίτερα το μουσικό, ότι πια διαπλέκει. Πολύ ωραίο. Αυτό είναι. Είμαστε καθαρό μέσο, αγαπητέ. Είμαστε. Η Τσιμπούλκοβα τα πήρε όλα. Εξηγήσου γιατί αγριεύω. Αυτή τη στιγμή, Μιχάλη, μου βλέπεις τα χέρια της Τσιμπούλκοβα. Η Ντομινίκα έχει στα χέρια της διαμάντια. Πέντε δαχτυλίδια, παιδιά. Πέντε δαχτυλίδια και ένα. Και μπρασιλέ και βραχιόλια. Και όλα. Τα πήρε όλα. Τα πήρε όλα. Διότι αυτή κάνει ασταμάτητα. Συνεχώς κάνει. Κάνει τι! Τι! Αγορές. Αυτό. Και από τις αγορές. Παίρνει τα πιέλευτα. Ναι, αυτά. Και λοιπά και λοιπά θέλω να πω. Α, χρυσό lifting στο Buckingham. Βεβαίως. Ριζική ανακαίνιση, αγόρι μου, 431 ναι. εκατομμύρια. Θα κοστίσει, έχουμε λεφτά και θα διαρκέσει 10 ολόκληρα χρόνια. Αλλά μετά θα αναγνώρισω τον Buckingham. Συγγνώμη, η πίπα θα περπατάει εκεί, στο τι ανακαινισμένο. Η πίπα θα είναι απ' έξω και θα κάνει. Πες το. Τι! 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 Δημόσιες σχέσεις. Σήμερα, by the way, μοιάζεις με άγγελο. Αφού με Μιχάλη, άγγελο. Μιχάλη με λένε. Τι άγγελο. Όχι, Χριστιανέ μου, αλλά μοιάζεις με άγγελο που έχει φτερά. Γιατί εσύ είσαι ο Λόιδιος Έρουιν. Στην αρχαία Ελλάδα διαβάζω η ηλικία της γυναίκας ξεκινούσε να μετράει από την ημέρα του γάμου της. Άρα είσαι αγέννητη ακόμα. Είδες. Και δεν ξέρω αν ποτέ θα έρθεις σε αυτόν τον κόσμο. Δεν ξέρω αν θα γίνει. Λες να μην γεννηθώ ποτέ. Δεν ξέρω εγώ. Έτσι. Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με τον Μιχάλη στο 95,2 Athens DJ.